Λοιπόν. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Χρήστο Χατζημίση, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρες. Καλημέρα, Χρήστο. Εσείς γλιτώσατε από τη... Καλημέρα. Από τη σκόνη. Καθαρό τοπίο βλέπουμε, ναι. Εντάξει, Χρήστο μου. Εμείς γλιτώσαμε. Έχουμε και εμείς βεβαίως σκόνη. Φαίνεται αυτό πάνω στα αυτοκίνητα και το καταλαβαίνουμε, αλλά όχι αυτό που είδαμε, αυτές τις απόκοσμες εικόνες που είδαμε στην Νότια Ελλάδα και στην Αττική, οι οποίες πραγματικά μας συγκλώνησαν. Ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. Λοιπόν. Πάντως, εχθές η αλήθεια είναι ότι αν βρισκόσουν έξω, ο περισσότερος κόσμος πάντα κοίταζε. Ναι. Λέει, κάτσε, γιατί κάτι θα έρθει από εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν με αυτό που έχει διαμορφωθεί, κάτι θα σκάσει. Να, κάτι ο Χατζημίσης γελάει όμως. Λέει, εμείς δεν είχαμε τίποτα. Ναι. Σου λέει, Χατζημίσης, εμείς δεν είχαμε τίποτα. Λοιπόν, εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο σε μια σοκαριστική είδηση για μια καθαρίστρια ενός νηπιαγωγείου που κατηγορείται ότι φωτογράφιζε ένα μαθητή, ένα νηπιάκι, στις τουαλέτες μέσα του σχολείου. Πράγματι, στο σχολείο της Βόρειας Ελλάδας, σε νηπιαγωγείο συγκεκριμένα της Βόρειας Ελλάδας, συγκεκριμένη καθαρίστρια φέρεται να έχει φωτογραφίσει ένα νήπιο την ώρα που έκανε την ανάγκη του στην τουαλέτα. Βεβαίως κατηγορείται για παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραβίαση απορρίτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και με την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη από τον ανακριτή, με περιοριστικούς όρους βεβαίως, θα δικαστεί σε μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Και αφέθηκε ελεύθερη. Η ίδια ισχυρίστηκε. Η ίδια ισχυρίστηκε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη, ότι πρόκειται για μια σκευωρία εις βάρος της και αυτό θα αποκαλυφθεί στο δικαστήριο. Η φωτογραφία υπήρχε στο κινητό της. Είπε ότι είναι μια σκευωρία, ότι όλο αυτό έχει κατασκευαστεί. Ότι κάποιος την παγίδευσε, ας πούμε. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν.